φωτογράφου, ρε φίλε. Σας αγαπάμε. Καλώς ορίσατε. Εδώ θα κόψουμε και τη συγκοινωνία, θα τα κόψουμε όλα. Ακούτε, Νίκο και Μισιακύρη, μόλις ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε εδώ στη κεντρική λεωφόρο της πόλης. Ο κόσμος είναι πολλής. Διακρίνουμε τον Ανδρέα Ξανθό που τον υποδέχεται, τον Γιώργο Μαρινάκη και τον Βαγγέλη Αποστολάκη. Εδώ πολίτες του Ρεθύμνου. Αυτή την ώρα βλέπουμε ένα ηλικιωμένο γέροντα από το Αμάρι, τον κύριο Ιερονιμάκη, ο οποίος του δίνει συμβολικά μία κατσούνα, την οποία ο ίδιος έφτιαξε και την κρατούσε 2 χρόνια για να τη δώσει στον Αλέξη Τσίπρα, όπως μας είπε νωρίτερα. Θα τη βάλει στο γραφείο του, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας, απαντώντας τον κύριο Γιώργο. Ο κόσμος λοιπόν, μέλη, φίλοι, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, καλωσορίζοντας τον πρόεδρο του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βλέπουμε τις σχετικές εικόνες. Να σας πω, όση ώρα παρακολουθούμε την εικόνα, τις συνομιλίες του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Αποστολάκη, τον κύριο Ξανθό, από ό,τι βλέπω. Να σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας... Βλέπετε τη θερμότατη υποδοχή που επιφυλάσσουν οι ρεθμιώτες στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Τσίπρα. Αγκαλιές εδώ βλέπω. Έχει απομακρυνθεί από το σημείο. Καταλαβαίνετε, ο κόσμος είναι πολύ σε αυτή την ώρα για τα τηλεοπτικά συνεργεία εδώ. Είμαστε εδώ κοντά με τον πρόεδρο. Είναι λίγο δύσκολη. Εδώ βλέπουμε και νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε την εικόνα. Αλέξη, θυμίσου, η Κρήτη είναι μαζί σου, λένε χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί. Ναι, είναι δύσκολο. Ας πω στα λέει. Έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά. Πρόεδρε, η νεολαία μας είναι πολύ δυνατή εδώ στο Ρέθυμνο. Τα έχουν διαλύσει όλα. Κάντε κάτι να φύγουνε. Δίνω πανελλαδικές φέτος. Ελάχιστη βάση εισαγωγή. Ναι, 1,5 χρόνια ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας για να έρθουν τώρα και να μας πετάξουν έξω από τα πανεπιστήμια. Αυτή είναι, εντάξει. Εγώ θέλω να γυρίσετε, μπας και γίνει κάτι επιτέλους. Η χειρότερη υπουργός παιδείας είναι. Και με τα προσωπικά δεδομένα με αυτά που έκανε και με όλα. Δίνει, δεν προσλαμβάνει καθηγητές, προσλαμβάνει αστυνομικούς στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι. Γι' αυτό εγώ είμαι μαζί σας. Πρόεδρε, ο φοιτητής επίσης εκεί και είναι και από την Εύβοια, το πονεμένο αυτόν τόπο. Εγώ είμαι 3ο έτος του Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Εγώ αυτό που ήθελα να εκφράσω ως αίτημα προς εσάς είναι ότι ως παιδί οικογένειας αρτοποιών, το οποίο μαστίζεται το κλάδος από την, με την ακρίβεια και από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα σωτηρά κυρίως έρχονται από εκεί, ζητάμε, ξέρετε το πρόβλημα, έχετε μιλήσει και με την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος. Ναι, είναι ο πατέρας μου στο ΔΣ της Ομοσπονδίας. Αυτό που ζητάμε επιτακτικά και από εσάς ως αντιπολίτευση, αλλά και από την κυβέρνηση, η οποία δεν το εισακούει αυτό, είναι να επιδοτήσετε τα καύσιμα, να επιδοτήσετε τα καύσιμα του πετρελαίου. Γιατί το 70% των αρτοποιών λειτουργούν κατά βάση με πετρέλαιο και όχι με ρεύμα. Γιατί το ρεύμα είναι μόνο στις πόλεις, κυρίως στην επαρχία είναι με πετρέλαιο. Και ανατρίσιμο. Με πετρέλαιο. Ναι, κατά 70% μη πω 80% είναι με πετρέλαιο. Αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, αλλά δεν το ήξερα ότι είναι τόσο πολύ σωστά υποβία με πετρέλαιο.
Και επίσης στην επαρχία τα χωριά ζουν με 3 ημέρες ψωμί. Τίποτα παραπάνω. Εσείς εδώ ρε παιδιά φοιτητές με τη στέγη πώς είστε? Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να επιμείνουμε να ολοκληρωθεί το έργο ούτε από τη δικιά μας την κυβέρνηση πάνω στο γάλο. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε φαινόμενα ότι οι φοιτητές τους φιλοξενούμε την περίοδο της εξεταστικής, διότι είτε δεν μπορούν να βρουν κατάλημα να μείνουν, είτε νοικιάζουν ξενοδοχεία προσωρινά. Είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη και όσοι μένουν μόνιμα εδώ πέρα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ακρίβεια γενικά στους λογαριασμούς του ρεύματος, στους λογαριασμούς γενικά που έρχονται, σύν ότι είναι υψηλά τα ενίκια από πριν που υπήρχαν. Είναι μια πολύ δύσκολη οικονομικά συνθήκη για τους φοιτητές. Τι κάνουν τα παιδιά, πηγαίνουν και εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα? Ναι, και στα εργασιακά αντιμετωπίζουν τον μεσαίων αυτό το οποίο έχουμε συζητήσει. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που κάνανε από την πρώτη μέρα που πήγαν. Και δυστυχώς για να βγει και το απαραίτητο κόη, το απαραίτητο έσοδο για τους φοιτητές, δεν αρκεί το part-time, αρκεί το full-time. Και είναι πολύ δύσκολο. Σε καμία περίπτωση. Και ειδικά για το κόστος ζωής που έχει το ρέθινο. Η στέγαση, η πανάκριβα, τα πάντα. Τώρα έχουμε την ακρίβεια που χτύπησε παραπάνω τους φοιτητές. Και εννοείται βιώνουμε και όλα αυτά στα πανεπιστήμια με τη μείωση εισακταίων, την εξορρόπηση των πτυχίων, την εξίσωση των πτυχίων μας με τα ιδιωτικά κολέγια και υποβαθμίζεται η δημόσια παιδεία. Πρέπει μια φορά να έρθω να κουβεντιάσουμε μόνο μαζί. Παράλληλα, κάτι πολύ σημαντικό, γιατί φημολογείται, αλλά πολλές φορές η φημολογία υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Ακούγεται γενικά συγχωνεύσει τμήματων εδώ στο Ρέθινο. Και τα τμήματα της παιδαγωγικής και των κοινωνικών επιστημών. Εμείς δηλώνουμε ξεκάθαρα την αντίθεσή μας, κάνουμε αγώνα για να μην πραγματοποιηθεί, αλλά ακούγεται πάρα πολύ και φημολογείται, θα το βρούμε μπροστά μας αυτό το πρόβλημα. Είναι κάτι πολύ σοβαρό, είναι μια δύσκολη συνθήκη. Ήδη πολλά τμήματα του Ρεθύμνου έχουν μειωθεί οι εισακταίοι. Χαρακτηριστικό ήταν παράδειγμα το ιστορικό, το αρχαιολογικό. Ναι, αλλά πάμε για κλείσιμο τμήματων ή συγχωνεύσει τμήματων. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και είναι και σοβαρό για την κοινωνία του Ρεθύμνου, όπου ζει από τους φοιτητές. Έχει μια ζωή όλο το Ρέθινο με νέο κόσμο. Δυστυχώς δεν ξέρουμε το τι θα πάει. Το νέο νόμο πλαίσιο δεν τον έχει φέρει ακόμα στα πανεπιστήμια. Φημολογείται όμως οι συγχωνεύσεις, δηλαδή ακούγονται. Και δεν τον έχει φέρει γιατί είναι οι φοιτητικές εκλογές μπροστά. Μετά τις φοιτητικές εκλογές που προετοιμάζει αυτό πάλι πολλά. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε άλλες εκλογές μετά από την πρώτη φορά. Μεγάλη αγωνία, πρόεδρε. Εγώ θα προσθέσω πέρα από την παιδεία που αναφέρανε τα παιδιά που βλέπω στη διεύθυνση εκπαίδευσης και συμφωνώ μαζί τους. Θέλω να προσθέσω τα προβλήματα του νοσοκομείου. Σαν πολίτης του Ρεθύμνου, δεν είμαι γιατρός, δεν είμαι νοσηλεύτρια, αλλά είναι φοβερή η υποβάθμιση που υπάρχει στο νοσοκομείο, φοβερή η εξάντληση των γιατρών. Κάποια αιτία υπάρχει και είμαστε η πρώτη χώρα σε αυτήν την κατάσταση. Έτσι. Πραγματικά καλή δύναμη. Εύχομαι να ξαναρθείτε στα πράγματα, να μας σώσετε. Πρόεδρε. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά πρέπει να πάρουμε και ένα σκληρό μήνυμα αυτή την Κυριακή. Διότι στείλουμε κάλπες όλη την Ελλάδα. Έχουμε μια, όπως ξέρετε, διαδικασία που δεν αφορά μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα μήνυμα για την αναγκαία πολιτική αλλαγή που χρειαζόμαστε. Και για μας ένα πρώτο βήμα για την νίκη στις εθνικές εκλογές. Άρα η συμμετοχή σας είναι σημαντική. Παρά τη φήμωση των ΜΜΕ, ο λαός είναι συνειδητοποιημένος πλέον και έχει ξυπνήσει. Θα το πάρετε. Μια ματινάδα θα σου πω γιατί είσαι παλικάρι. Και η Κρήτη θέλει να σε δει και πάλι πρωθυπουργό και πάλι. Ξαναπέστο. Ξαναπάρτε από την αρχή. Μια ματινάδα θα σου πω γιατί είσαι παλικάρι. Και η Κρήτη θέλει να σε δει πρωθυπουργό και πάλι. Καλιά και είναι από το χαό σιδέρια. Από το παππούλι στη Βέργα Δήμο σου που είναι σφιχτά πλημμένη και έκουσε γρήγορα πάλι σε περιμένει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τι κάνεις? Ο πρόεδρος της Αλβανικής Κοινότητας τώρα. Καλά, καλά, εσείς. Είστε πολύ εδώ. 29 χρόνια. Πόσα χρόνια είσαι εδώ? 29. 29 χρόνια, Τα παιδιά σου έχουν πάρει... Τα παιδιά ναι, έχουν πάρει, αλλά εμείς συνεχίζουμε ακόμα με τα προβλήματα. Πάντα έχουμε και είχαμε 3 παιδιά. Τι κάνουμε? Σπουδάζουμε. Σπουδάζουμε, έτσι. Περάσεις στα πανεπιστήμια? Στην πανεπιστήμια η χώρα είναι στο τμήμα ψυχολογίας στο τρίτο έτος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εντάξει, αλλά τα προβλήματα μας... Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Για όλους μας. Ελαφρύθηκαν λίγο επί κυβέρνηση σας, αλλά μετά συνεχίζουμε όμως. Δυστυχώς με την ηθαγένεια, με αυτά έχουμε τεράστια προβλήματα. Να ζεις, ας πούμε, 30 χρόνια σε μια χώρα και να σκέφτεσαι για την άδεια παραμονής, είναι λίγο...
εντάξει, πιστεύω ότι θα τα φτιάξουμε. Επίσης, σιγά σιγά. Τι έγινε εδώ, κάτσε και ρωτήσω. Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε στο ρίθμο. Παλιά φρουρά, 90 είμαι εγώ. Δεν σου φαίνεσαι, μωρέ, που φαίνεσαι. 90, αλλά είσαι με ψυχή μικρού παιδιού, ε. Καλά, καιρός να δώσει. Άντε, καλή δυνάμη. Καλά. Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Μας ακούτε. Νίκο, τώρα σας ακούω. Ακούσαμε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι χειραψίες με τον κύριο Τσίπρα. Ακούσαμε τα προβλήματα της νεολαίας, των φοιτητών της πόλης μας. Θα το χάσουμε το μικρόφωνο. Δηλώσεις λένε οι συνεργάτες του, τουλάχιστον στην πόλη του Ρεθύμνου, δεν προβλέπεται να κάνει. Τουλάχιστον τώρα, ό,τι έχει να πει θα τα πει στην Επισκοπή, θα μιλήσει, θα τοποθετηθεί εκεί. Ούτως ή άλλως, πέρα από τα προβλήματα που άκουσα, σίγουρα ο κύριος Τσίπρας θα κάνει μία αναφορά και για τα ζητήματα που απασχολούν έτσι και τους νέους. Ακούσαμε τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο τα προβλήματα που έχουν. Ακούσαμε και την κυρία, η οποία είπε χαρακτηριστικά ότι είναι πολίτης του Ρεθύμνου, όχι γιατρός, αλλά... Λοιπόν, όχι γιατρός, αλλά μίλησε για... Ναι. Ακριβώς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Καταλαβαίνετε, είναι πολύς ο κόσμος αυτή την ώρα εδώ. Δεν αφήνουν καν τον κύριο Τσίπρα να προχωρήσει. Βγάζει και τις απαραίτητες selfie. Άλλωστε, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι πάντα θετικός. Δεν χαλάει χατήρι που λέμε όσες φορές έχει έρθει στο Ρέθυμνο και γενικότερα στις επισκέψεις του. Έτσι, ανταλλάσσει θερμές χειραψίες. Τι έγινε, πώς πάμε, καλά, μια χαρά. Αντέχουμε, όχι βέβαια. Όχι. Περιμένουμε. Όχι με δεμένα τα χέρια όμως. Όχι με δεμένα τα χέρια, εννοείται. Αυτοκίνητο. Τι καλήσα, μόλις καλά είστε. Μια χαρά. Είμαι φίλη του Πιάντε, γιατί ζάντε. Πάμε πίσω. Χαίρετα εδώ τα στελέχη του κόμματος στο Ρέθυμνο, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κρεβετζάκη, στέλεχος και εκείνος του ΣΥΡΙΖΑ. Προχωρά. Θερμότατη πραγματικά υποδοχή που επιφυλάσσουν οι ρεθυμιώτες στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα. Και συνεχίζει τώρα, θα φτάσουμε στη μεγάλη πόρτα για να κατέβει στην Εθνική Αντιστάσεως. Θα κατέβει λοιπόν, έλεγα, στην Εθνική Αντιστάσεως. Είναι... Ωραία, περίμενε. Κάτσε μισό λεπτάκι. Γεια σου, Αλέξη, τι κάνετε. Φίλε, καλά, γερός να δώσει. Όλα καλά, καλώς όρισες. Πρόεδρε, είμαστε ζωντανά στην Κρήτη TV. Δεν θέλει να κάνει δηλώσεις. Μας απομακρύνουν ούτως ή άλλως. Ωραία, δεν πειράζει, καταλαβαίνουμε. Εσύ μ' ακούς στο κοντρόλ. Δεν αντέχει ο κόσμος. Έχουμε φτάσει στα όρια μας. Μ' ακούς εκεί εσύ. Πρέπει να τελειώσει. Τους έχουμε συγχαθεί. Μας προλεδεύουν στα μούτρα μας και δεν αντέχουμε άλλο. Δεν είναι πολιτική δήλωση, είναι ανθρώπινη δήλωση. Η μόνη λύση για τον κόσμο, για μας, για τον απλό άνθρωπο, είναι η αριστερά, η σύγχρονη αριστερά. Πρόεδρε, έχεις κάποιο... Έλα, τώρα. Ζήξεις στην Αθήνα, σε έκαμε και στη συνέδρια. Εντάξει. Πάμε.
Κατσουλίνο στο τόπο. Ακριβώς. Παίρνω τη μεγάλη πόρτα, σου πάμε εκεί, να δούμε.